Γυναίκες καθημερινές, άνθρωποι της διπλανής πόρτας, που όμως έχουν την έμφυτη διάθεση να προσφέρουν και το κάνουν απλόχερα, χαρίζοντας στοργή, αγάπη, φροντίδα σε παιδιά που νιώθουν δικά τους, απλά δεν έτυχε να τα κυοφορήσουν. Ανάδοχες μητέρες, ένας όρος που χωρά μέσα του μοναδικές έννοιες, όπως η δοτικότητα, η προσφορά. Αυτές είναι οι γυναίκες που καταφέρνουν παρά τις όποιες δυσκολίες να κάνουν μικρά καθημερινά θαύματα. Κάθε γονιός να πηγαίνει στο ίδρυμα και να προσπαθεί ξανά και ξανά να πάρει τα παιδιά. Ό,τι ειδικότητες έγινε και με δικές ανάγκες και με γερό να είναι, να τα παίρνετε σε παρακαλώ παραβολή. Είναι το κάτι να τους δίνετε αγάπη, να τους δίνετε φροντίδα, να τους δίνετε αυτό που χρειάζεται. Ο νεαρός που βλέπετε είναι ο Κώστας, ένα από τα παιδιά που μεγαλώνει σε ανάδοχη οικογένεια. Σήμερα είναι 23 ετών και χάρη στη φροντίδα και την αγάπη που του πρόσφερε απλόχερα η οικογένεια, έχει καταφέρει να ξεπεράσει τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Ήταν γύρω στα 5 όταν τον πήραμε, 5 χρονών. Νοητικά όμως βρέφος. Δεν περπάταγε, δεν μίλαγε. Η κυρία Τζέννη είναι μια γυναίκα με μεγαλείο ψυχής και περίσσευμα αγάπης. Έχει μεγαλώσει τα 2 βιολογικά της παιδιά, ενώ έχει γίνει ανάδοχη μητέρα σε άλλα 5. Τους τελευταίους μήνες μεγαλώνει στο σπίτι της το μικρό Σωτήρι, έναν ξανθό γαλανομάτι άγγελο, όπως λέει, ο οποίος σε λίγες ημέρες θα βρεθεί με τη νέα του οικογένεια. Αυτή είναι η πιο δύσκολη στιγμή για εκείνη, όπως παραδέχεται. Η μέρα του αποχωρισμού. Δεν θέλω να μου μιλάει κανείς. Όταν γυρίζω και βλέπω το κρεβάτι του παιδιού άδειο, εκεί τρελαίνομαι. Τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με τα όσα σου προσφέρει η αναδοχή, λέει και προτρέπει και άλλες γυναίκες να ακολουθήσουν το παράδειγμά της. Όπως έκανε και η κόρη της, η οποία πριν από μερικά χρόνια και ενώ είχε ήδη ένα βιολογικό παιδί, επέλεξε να γίνει ανάδοχη μητέρα. Να μην διστάσουν οι μανούλες, να ανοίξουν την αγκαλιά τους και να γίνουν ανάδοχες. Δεν μπορούν να καταλάβουν τι συνέστημα είναι η αναδοχή. Αυτή είναι η Βιολέτα. Μια γυναίκα που θέλησε να αλλάξει τη ζωή της και το κατάφερε. Είδε τα χρόνια να περνούν σαν νερό από μπροστά της. Λίγο η καριέρα, λίγο η ρυθμή της καθημερινότητας βρέθηκε μόνη, όπως λέει. Όσο θυμάται τον εαυτό της, λάτρευε τα παιδιά. Αυτός ήταν και ο λόγος που θέλησε να αποκτήσει το δικό της. Μια διαφήμιση για υιοθεσίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της έδειξε το δρόμο. Μετά πολλά είδα μια ανάρτηση στο Facebook που ανέφερε για την αναδοχή του Ιδρύματος Μητέρα, η πρώτη αγκαλιά. Και έτσι ξεκίνησε, έστειλα το mail. Χρειάστηκαν μήνες, ωστόσο η μεγάλη στιγμή ήρθε και άλλαξε τη ζωή της για πάντα. Ποτέ δεν θα ξεχάσει τη στιγμή που βρέθηκε απέναντι από την 3 ετών σήμερα κορούλα της. Εκείνη η στιγμή ήταν μοναδική ιδέα. Νομίζω δεν θα την ξεχάσει κανείς, ακόμα και εκείνη παρόλο που είναι μικρή δεν θα την ξεχάσει, γιατί με το που αντικριστήκαμε πέρασε ένα πολύ μεγάλο διάστημα που δεν κουνιόταν κανένας. Ούτε εκείνη, ούτε εγώ. Κοιταζόμαστε μόνο μέσα στα μάτια. Πλέον οι δυο τους παίρνουν πολλές ώρες μαζί καθημερινά. Παίζουν, γελούν, μαθαίνουν ο ένας τον άλλον. Ακόμα και όταν τη μαλώνεις, εκείνη σου δίνει αγάπη, λέει με ένα βλέμμα γεμάτο ευγνωμοσύνη η Βιολέτα. Ενώ όταν τη ρωτούν πώς θα ήθελε να δει το παιδί της, αυτόν τον ξανθό άγγελο, με αφοπλιστική ειλικρίνεια απαντά. Θέλω να είναι καλά. Αυτό είναι το πρώτο μου μέλημα. Και όσο μπορώ να βοηθήσω εγώ σε αυτό, αυτό θέλω να κάνω. Θέλω να της κάνω καλό με αυτό που έκανα.